Και τώρα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Νότος με την Κρυστάλλη Λιδάκη. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Νότος. Σε αρκετά χαμηλά ποσοστά που αγγίζουν το 10% κινείται η προσέλευση των πολιτών σε γραφεία κτηματογράφησης σε όλη την Κρήτη, με την κύρια αιτία να είναι το κόστος της υποβολής της δήλωσης και τα έξοδα πληρωμής. Παραμένει χαμηλό το ποσοστό των πολιτών που καταθέτει δηλώσεις για τη κτηματογράφηση της περιουσίας τους σε Ηράκλειο και Λασίθη. Τους δήμους του νομού Ηρακλείου είναι λίγο κάτω από το 10%. Το Λασίθη είναι λίγο παραπάνω από το 10%, που όμως είμαστε ήδη στην παράταση. Υπάρχει πίεση τώρα τις τελευταίες μέρες, αναμενόμενη, επειδή το είχαμε πει και άλλες φορές, ο κόσμος κατά την προσφυγή μας συνήθεια αφήνει αυτή την υποχρέωση για το τέλος. Κύρια αιτία της μικρής προσέλευσης των ιδιοκτητών γης, το κόστος για την υποβολή της δήλωσης, αλλά και τα έξοδα πληρωμής τοπογράφων, μηχανικών, συμβολιογράφων, δικηγόρων και για όλους όσους δεν διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας. Είναι στη συλλογή των στοιχείων που έχουν οι περισσότεροι, αυτή είναι η εκτίμησή μας. Πλέον δηλαδή δέχονται και το Ε9 της 20ετίας, ανεξάρτητα αν είναι σφραγισμένο ή όχι. Υπάρχουν και οι ανωρικές βεβαιώσεις. Ένα μεγάλο θέμα είναι η χρησικτησία. Μα σίγουρα και η οικονομική επιβάρυνση δημιουργεί θέμα. Δεν φτιάξατε τα χαρτιά σας? Τα κατάφερα γιατί έχω πείρα. Αλλά άνθρωποι εδώ χωρίς πείρα δεν γίνεται. Πρέπει να απευθυνθούν σε ειδικούς. Ναι. Είναι μεγάλη ταλαιπωρία διότι είναι πολύ η γραφειοκρατία. Υπενθυμίζεται ότι για την υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας, οι υπόχρεοι θα πρέπει να υποβάλλουν συμπληρωμένο το έντυπο της δήλωσης, απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας, από φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής του τίτλου, αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος ή άλλο στοιχείο εντοπισμού του ακινήτου, αντίγραφο δελτίου ταυτότητας διαβατηρίου και αντίγραφο εγγράφου από το οποίο προκύπτει το άφημί του δηλόντος. Σε ό,τι αφορά τα τέλη κτηματογράφησης, αυτά διαρθρώνονται ως εξής. Για τα αστικά ακίνητα 35 ευρώ αναδικαίωμα και 20 ευρώ για βοηθητικό χώρο, ενώ για αγροτικά ακίνητα πάει ο τέλος μόνο για τα δύο πρώτα αγροτεμάχια αξίας 70 ευρώ. Είναι δύσκολο να φτιάξεις τα χαρτιά σου εδώ στο κτηματολόγιο? Δεν θεωρώ ότι είναι δύσκολο με την έννοια της διαδικασίας. Είναι δύσκολο να εντοπίσεις τα κομμάτια, άμα δεν ξέρεις ακριβώς που είναι και τα λοιπά. Είναι αυτή η διαδικασία και ο κόσμος βασικά φοβάται. Αυτό δηλαδή έχω καταλάβει, γιατί και εγώ φοβόμουν. Πώς θα τα βρει, τι πρέπει να κάνει, να πάω στο όλοι ακούνε για πολιτικό μηχανικό. Σου λέει να πληρώσω ένα σωρό λεφτά. Αυτό που δηλώνει ο ιδιοκτήτης και πρέπει αυτό να γίνει κατανοητό είναι, δηλώνει σαφώς τα όρια της ιδιοκτησίας του και την έκταση, δηλαδή πρέπει να είναι σωστά τα όρια του. Και αυτό πρέπει να το κάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εφόσον θεωρεί ότι αξίζει το ακίνητό του, γιατί μετά θα έχει πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Παρά το γεγονός πως τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί η είδηση της απόφασης παράτασης σχετικής διαδικασίας, αυτό δεν επιβεβαιώνεται ούτε από την Εταιρεία Ελληνικό Κτηματολόγιο ούτε από τον ανάδοχο. Παράταση δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Η προθεσμία είναι μέχρι τις 10 Απριλίου. Οι παρατάσεις ανακοινώνονται μια-δυο μέρες πριν όσες φορές δίνονται και έχουν δοθεί μέχρι τώρα παρατάσεις και ελπίζουμε να δοθεί και στο Ηράκλειο. Μετά τις 10 Απρίλη οι δηλώσεις θα είναι εκπρόθεσμες. Πάντα επικρέμεται άμα είναι εκπρόθεσμες κάποιο πρόστιμο. Αυτό είναι από τον νόμο προβλέπει. Τώρα μαζί μας έχουμε την μεσήτρια κυρία Ελένη Ζώτου, με την οποία θα μιλήσουμε για θέματα που απασχολούν πολύ έντονα τους πολίτες όσον αφορά το επίδομα ενοικίου και τι γίνεται όταν ιδιοκτήτες σπιτιών δεν δέχονται κατοικίδια ζώα. Κυρία Ζώτου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ας ξεκινήσουμε με το επίδομα ενοικίου και τις λεπτομέρειες σχετικά με αυτό. Το επίδομα στέγασης αφορά μόνο όσους έχουν μισθωμένη κατοικία ή και αυτούς που έχουν στεγαστικό δάνειο? Όχι, αφορά μόνο όσους έχουν μισθό σε μια κατοικία. Εάν δεν υπάρχει ηλεκτρονικό μισθωτήριο, δικαιούται ο μισθωτής σε επίδομα στέγασης? Όχι, γι' αυτό όσοι έχουν ενοικιάσει μια κατοικία σε προγενέστερο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να σπεύσουν να κάνουν την καταχώρηση ηλεκτρονικά. Πώς υποβάλλεται η αίτηση σε περίπτωση συνενοικίασης, ενώ να υπάρχουν περισσότεροι από ένας μισθωτής στο ίδιο ακίνητο? Μπορεί να γίνει η αίτηση, αλλά μπορεί να γίνει μόνο από έναν από τους μισθωτές. Οι υπόλοιποι θα πρέπει με τους κωδικούς του τάξης να μπουν και να συνενέσουν σε αυτό. Τι ισχύει για τους πολίτες που ενοικιάζουν μη ηλεκτροδοτούμενες κατοικίες, δικαιούνται το επίδομα? Όχι.
Το επίδομα αφορά μόνο κατοικίες οι οποίες ηλεκτροδοτούνται κανονικά από τη ΔΕΗ. Κυρία Ζώτου, όσον αφορά τώρα το θέμα των κατοικιδίων, σύνηθες είναι το φαινόμενο να μην δέχονται οι ιδιοκτήτες κατοικιών μισθωτές με κατοικίδια, με αποτέλεσμα να υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από τους φιλόζωους. Τι γίνεται λοιπόν σε περίπτωση που ένας φιλόζωος θέλει να ενοικιάσει μια κατοικία? Ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του φυσικά? Τα δικαιώματά του είναι να μπορεί να φιλοξενεί και να έχει στην οικογένειά του ένα ή δύο κατοικίδια ανάλογα την κατοικία στην οποία διαμένει και σύμφωνα πάντα με τον νόμο περί δεσποζόμενων. Σίγουρα έχει υποχρεώσεις. Υποχρεώσεις είναι να τηρεί τους κανόνες κοινής ησυχίας, να φροντίζει για την σωστή ευζωία του ζώου, να μην τον εγκαταλείπει σε μπαλκόνια ή σε αυλές. Όταν όλα αυτά τηρούνται και πιστεί ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ότι πρόκειται για έναν συνειδητοποιημένο φιλόζωο, τότε θεωρώ ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Ό,τι προβλήματα έχουν δημιουργηθεί κατά το παρελθόν από ανεύθυνους φιλόζωους, οι οποίοι έχουν παραδώσει ακίνητα σε κακή κατάσταση. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στο Δελτίο Ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η αναλυτική σας ενημέρωση από εμάς. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Καλό σας βράδυ.